Χειροκροτήσατε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είπε όχι. Ναι. Έδειξα τον ενθουσιασμό μου, δεν μπορούσα να το κρατήσω. Ήταν κάτι το αυθόρμητο αυτό, ήταν κάτι το οποίο... Ήταν αυθόρμητο. Για ήταν να μας το εξηγήσετε, γιατί στην άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το χειροκρότημα δεν άρεσε. Χειροκρότησε και ο Δήμαρχος, όπως είδατε. Ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Αποχώρησε και ο Δήμαρχος, ναι, ναι. Όχι, χειροκρότησε την ίδια στιγμή με μένα. Μάλιστα. Ναι. Και κάποια στιγμή ερωτήθηκε από τους δικούς της γιατί χειροκροτάτε δήμαρχε. Φαντάζομαι όμως δεν τη χειροκρότησε για την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ήταν άλλη μια φορά η ηρωνία του Δημάρχου που βγαίνει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, πάντως χειροκρότησε κι αυτός. Από μένα βγήκε αυτό. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, οπότε θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Αισθάνθηκα δικαίωση, χάρηκα πάρα πολύ που η αντιπολίτευση σύσσωμη αυτή τη φορά είδε τα πραγματικά προβλήματα και έβαλε πάνω απ' όλα τον πολίτη, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πολιτών και πήρε τη σωστή απόφαση. Έτσι ένιωσα δικαιωμένη και γι' αυτό μου βγήκε αυθόρμητα και το χειροκρότημα. Τώρα, ακούσατε κάποια διλήμματα που έβαλε εδώ ο Δήμαρχος. Ναι, ανέφερε και τις τακτικές επιδοτήσεις ακόμη του Δήμου, που το 80% ναι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μισθοδοσία. Μετά την ναι, απόφαση αυτή, έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να κινδυνεύσουν οι μισθοδοσίες των υπαλληλών? Κοιτάξτε, γιατί ο Δήμος ψάχνει αυτή τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο. Το που θα αυτά το βρει. Αυτά τα έχετε ξανακούσει και στην Οικονομική Επιτροπή, όπως άκουσα κι άλλα, τα οποία δεν τα είπανε, μα τα είπαν μόνο προφορικά εκεί και ίσως δεν είναι σωστό να τα αναφέρω, αφού δεν τα είπανε μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό είναι να μην τα πω κι εγώ. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιεί η ομάδα του Δημάρχου, ένας έμεσος εκβιασμός κάθε φορά να πάρουμε αποφάσεις. Καταλάβατε, έτσι έγινε, αν θυμάστε, και με τους παιδικούς σταθμούς. Είχε βγει ο κύριος Μηταλίδης στο ραδιόφωνο σας και απειλούσε πάλι. Όχι. Έχει τεθεί και από τον κύριο Μηταλίδη ένα τέτοιο δίλημα τότε. Και στο τέλος καταρρίφθηκε όλο αυτό που έλεγε. Δεν θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε μικρά παιδιά, ότι δεν θα πάρουμε ποτέ αποφάσεις κάτω από απειλές και εκφοβισμούς. Εγώ ψήφισα παρόν στην Οικονομική Επιτροπή ναι, μόνο και μόνο γιατί άκουγα πρώτη φορά αυτά τα αρνητικά πράγματα. Αρνητικά είχε ψηφίσει η παράταξη τα μίλια. Ναι, ναι. Θετικά είχε ψηφίσει η παράταξη Μόσχου, αλλά μετά πήρε πίσω αυτή την ψήφο ουσιαστικά, λέγοντας, ναι, λέγοντας το μέλος της ομάδας του κυρίου Μόσχου ότι ήταν λάθος και αλλάζω την απόφασή μου και ψήφισα να μιλιά. Και παρόν ψήφισα εγώ μόνο και μόνο. Και παρόν ψηφίσατε εσείς, ναι. Γιατί υποσχέθηκα και στον αντιδήμαρχο που μας έκανε προφορικά τότε την δική του εισήγηση, αλλά και σε όλα τα μέλη, ότι θα καθίσω να μελετήσω τα πράγματα, να τα βάλω κάτω και θα αποφανθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα είμαι έτοιμη. Ακόμη και ο κύριος Δουλγέρης του Μόσχου που ψήφισε θετικά, ναι, και άλλα. Ο κύριος Δουλγέρης ψήφισε θετικά στην Επιτροπή, από την ομάδα του κύριου Μόσχου. Ξέρετε ότι μέσα στην Οικονομική Επιτροπή τέθηκαν και θέματα περί νομικού περιεχομένου, τέτοιες απειλές, ότι μας διαβάστηκε εκεί πρόχειρα ένας νόμος από τον κύριο Τσανούσα, ότι αν δεν το ψηφίσουμε το χρέος αυτό θα αναγκαστούμε να το πληρώσουμε εμείς. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή, λόγω του εκφοβισμού, κάποιος να ψήφισε δηλαδή θετικά. Δηλαδή να φοβήθηκε ο κύριος Δουλγέρης ότι θα πληρώσει το 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε. Μπορεί και να φοβήθηκε. Δεν λέω ότι είναι αυτός ο λόγος. Όμως σίγουρα σε μια συναδίαση μιας ώρας που υπάρχουν τόσα οικονομικά νούμερα να δει κανείς και τόσα πράγματα στο τραπέζι, απειλές, νόμοι κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να πάρεις εύκολα μια απόφαση. Γι' αυτό έρχεται και πάντα το Δημοτικό Συμβούλιο να επικυρώσει τις αποφάσεις. Θεωρείτε, κυρία Σπύρου, μια νίκη της αντιπολίτευσης κατά επέκταση και μια ήττα του Δημάρχου αυτό που έγινε χθες, ή δεν το βλέπετε, ναι, σε αυτή τη βάση? Κοιτάξτε. Θα πρέπει, ναι, για μένα ήταν η πρώτη ήττα και το βλέπω έτσι, γιατί θα πρέπει να... Ήταν η πρώτη ήττα, Κορεντσίδη, λέτε? Ναι, βλέπω μία έπαρση γενικότερα, βλέπω μία πολιτική σε έναν Δήμο με μεγάλες παθογένειες, με μεγάλα προβλήματα. Ξεκινάμε, το είπα και χθες στο Δήμαρχο, αν θα ακούσατε, γιατί ξεκίνησε να λέει πάλι πολύ όμορφα ο κύριος Δήμαρχος ότι κανείς δεν θέλει να κάνει αυξήσεις τέτοιες εποχές κτλ. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά.
απευθύνθηκα και του είπα, κύριε Δήμαρχε, δεν θέλετε να κάνετε απολύσεις, αλλά τις κάνετε. Δεν θέλετε να κάνετε αυξήσεις, αλλά είναι η πρώτη τους λύση κάθε φορά. Η πολιτική τους είναι πάρα πολύ επιθετική. Ξεκινούν με απολύσεις και με τεράστιες αυξήσεις που αγγίζουν το 140%. Κυρία Σπύρου, αν θυμάστε την προεκλογική περίοδο, όλοι ξέραμε ότι ο Δήμος Καστοριάς έχει οικονομικά προβλήματα. Θυμάστε ακριβώς. Λοιπόν ότι από αυτόν εδώ το σταθμό ρωτούσαμε ένα πράγμα και σε εσάς και σε όλους τους υποψηφίους. Παραδεχόμαστε λοιπόν, λέγαμε τότε, όλοι ότι ο Δήμος έχει τεράστια ανοίγματα. Εμείς ρωτάγαμε από εδώ ποιος θα τα πληρώσει. Αυτό μας ενδιαφέρει να ακουστεί και να απαντηθεί. Ποιος θα τα πληρώσει. Πιστεύετε τώρα ήρθε ο λογαριασμός στους πολίτες? Δεν τελικά μπορεί να είναι και αυτοί που δεν φταίνε. Δεν νομίζω να είπε ποτέ ο Δήμαρχος προεκλογικά ότι θα τα πλήρωνε ο λαός. Εγώ άκουγα έναν Δήμαρχο προεκλογικά να λέει πως θα τρέξει να φέρει λύσεις, πως γνωρίζουν ότι υπάρχουν δυσκολίες στο Δήμο, αλλά αυτοί είναι φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Και τέτοιου είδους επικοινωνία μετέφερε στον κόσμο ο κ. Δήμαρχος. Προεκλογικά δεν βγήκε να πει, εγώ μόλις βγω. Θα αρχίσω το νοικοκύρεμα, αν θεωρεί νοικοκύρεμα ο κ. Δήμαρχος τις απολύσεις. Mm-hmm. Και τις αυξήσεις 140%, θα το ξαναπώ να το ακούσει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πολλές φορές δύο πίνακες ή μια οριζόντια αύξηση, όπως την είπε ο κύριος Τσανούσας. Ναι, που στα καταστήματα μπορεί να είναι 15%, αλλά στα χωριά σας λέω, όπως η Βέργα, είναι 140% αύξηση. Στα κορέστια, τα ανέλησε ο κύριος Ταμίλας και χθες την εκπομπή. Ναι, είναι πάνω από 100% στα απομακρυσμένα χωριά επάνω. Είναι τρομακτικά τα νούμερα. Και αυτό που τους είπα δεν είναι λύση αυτό, γιατί αυτό είναι λύση μόνο για να το μεταφέρουν στον επόμενο προϋπολογισμό. Η άλλη πλευρά βέβαια λέει ότι λέτε όχι χωρίς να δίνετε όμως και προτάσεις. Αυτό έλεγε ισχυριζόταν. Κάνει λάθος ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος ήθελε μια πρόταση κομμένη και ραμμένη στα δικά του μέτρα. Βρείτε μας το εκατομμύριο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Μας έβγαλε ότι ο Δήμος χρωστάει 15 εκατομμύρια. Δηλαδή τι θα κάνει, μέσα σε ένα χρόνο θα ξεχρεώσει 15 εκατομμύρια. Μακάρι να μπορέσει να το κάνει, αλλά πώς θα βάλει τον κόσμο να τα πληρώσει. Πρέπει να δοθούν λύσεις και τις λύσεις αυτές, τέτοιες λύσεις κύριε Νατσούλη, για τόσο μεγάλα προβλήματα, και θα σας πω γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό, γιατί θα εξακολουθήσουμε να το βλέπουμε. Όπως και για τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, θα τα δώσει μόνο η κεντρική διοίκηση. Ο Δήμαρχος θα δώσει τη λύση. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάθεται στην καρέκλα του και να μαγειρεύουν νούμερα οι αντιδημάρχοι του δίπλα που θα τα μεταφέρουν στον κόσμο. Ο Δήμαρχος πρέπει να τρέξει, να βρει λύσεις με την κεντρική διοίκηση, να συζητήσει, να φέρει κονδύλια. Και να μην τα βάζει, λέτε, να τα πληρώνει ο κόσμος. Εδώ επίσης, κυρία Σπύρου, για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, είναι ένα πρώτο παράδειγμα αυτού που επίσης λέγαμε προεκλογικά. Ότι δηλαδή μπορεί να έχουμε μια δημοτική αρχή καινούργια, αλλά όπως έγινε στην περίπτωση Καστοριάς, να μην έχει ο Δήμαρχος δηλαδή την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό λοιπόν έγινε χθες. Δεν μπόρεσε να περάσει ακριβώς την πρότασή του κύριου Κορεντζίδης, γιατί δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε παραδείγματος χάρη το θέμα της μη ανανέωσης των παιδικών σταθμών των εργαζομένων, αλλά πέρασε με τις ψήφους της ομάδας Ταμίλια. Χθες ο κύριος Ταμίλιας είπε το όχι, και έτσι δεν πέρασε αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Είναι ένα πρώτο παράδειγμα. Το πώς, αυτό που λέγαμε προεκλογικά, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας Δήμος. Αν θυμάστε καλά, εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ για αυτό το νέο νόμο. Και το έλεγα. Ότι θα πρέπει, είναι πολύ καλό αυτό που συμβαίνει, διότι φαντάζομαι, κύριε Νατσούλη, με το λίγο καιρό που βλέπω αυτή την εξουσία, με τη στάση του στην πολιτική, με την ειρωνία όλο αυτόν τον καιρό που δεχόμαστε, εάν θα είχαν την απόλυτη εξουσία, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Με τρομάζει αυτή η ιδέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που η αντιπολίτευση έχει λόγο. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης το εξής, κυρία Σπύρου. Αν στην πορεία έρθει μια νέα βελτιωμένη πρόταση από την Οικονομική Επιτροπή, με λιγότερες ίσως αυξήσεις ή με επιμερισμό, εν πάση περιπτώσει, κάποιων ποσών Βεβαίως. Που πρέπει. Εκεί εσείς θα πείτε ναι. Δηλαδή, Βεβαίως. Κύριε Νατσούλη, δεν έφερε ποτέ. Είπατε όχι στην χθεσινή πρόταση. Βεβαίως. Θα είστε θετικοί σε μια καλύτερη βελτιωμένη πρόταση. Εννοείται, διότι αναφέρθηκε και προφορικά, εγώ που μίλησα και με την υπηρεσία των οικονομικών μας στο Δήμο, από πού έχει προέλθει το χρέος. Το χρέος θα έπρεπε να καταλάβει ο κόσμος καταρχήν, προέρχεται
λόγω του ότι εμείς εισπράττουμε τα τέλη, όπως ξέρετε, μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ναι. Ο κόσμος δυσχερεί, δεν μπορεί να πληρώσει ναι. εύκολα τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Καταφεύγει σε δόσεις, σε προγράμματα δόσεων. Αλλά όσο βρίσκεται σε δόσεις ένας πολίτης, τα ανταποδοτικά, δηλαδή τα χρήματα. Λέτε ακόμη και τις αυξήσεις να βάλουμε, αφού δεν πληρώνει ο κόσμος, τι θα σπράξει ο Δήμος. Ακριβώς. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, με τη λύση τώρα που φέρνουν με το 40% επάνω, αν δεν μπορούσε να πληρώσει μία ο πολίτης, δεν θα πληρώσει 10. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι, καταλάβατε. Το να το μεταφέρουμε στο επόμενο απλά ισολογισμό και του χρόνου θα μας ζητούν άλλα 20% αύξηση, ας πούμε, λέω ένα ποσό. Και τον άλλο χρόνο το ίδιο, καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο. Τώρα όμως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές ανάγκες, το καταλαβαίνουμε κι εμείς, και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε μόνο να καταψηφίσουμε κάτι. Δεν θέλουμε να συνεχίσει ο Δήμος να αυξάνει τα χρέη του. Καταλάβατε, θέλουμε και εμείς πραγματικά να βοηθήσουμε στο νοικοκύρεμα. Όταν θα έρθει λοιπόν μια πρόταση λογική, γιατί εμένα μου ανέφεραν ότι στο χρέος αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι ο προηγούμενος δήμαρχος κάποιες αυξήσεις που είχε επιβάλει διαδημά ναι. Σε εμάς, έτσι, για την αποκομιδή των σκουπιδιών, δεν τις μετακυλήσαμε ναι, στους και πολίτες. Και ήταν μια τακτική των τελευταίων δημοτικών αρχών να μην πηγαίνουν σε αυξήσεις δημοτικών τελών. Ναι, και ο κύριος Κορενσίδης είπε ότι αυτό πληρώνουμε τώρα. Δηλαδή δεν αύξησαν οι προηγούμενοι ναι. τα δημοτικά τέλη και ήρθε τώρα λογαριασμό σε εμάς. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό σας λέω. Το κατά κύριο λόγο είναι το ότι δεν πληρώνουν σωστά λόγω της ΔΕΗ οι πολίτες. Ναι. Αλλά σίγουρα από εδώ και πέρα μπορούμε στα συλλογικά πλαίσια τις αυξήσεις που μας βάζει διαδημά, που ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, ναι, να τις μετακυλήσουμε στους πολίτες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν συμπερασματικά κυρία Σπύρου, λέτε ότι χαρήκατε για το αποτέλεσμα και για την ψήφο της αντιπολίτευσης ίσωμης που είπε το όχι γιατί η λύση δεν είναι να πληρώνουν οι πολίτες. Θεωρείτε νίκη της αντιπολίτευσης αυτό που έγινε χθες και ήττα, πρώτη ήττα του Κορενσίδη. Τέλος λέτε ότι θα είμαστε θετικοί σε μια ρεαλιστική καλύτερη πρόταση, βελτιωμένη πρόταση που τυχόν θα έρθει τις προσεχείς ημέρες. Και να πω συγγνώμη εδώ ναι. ότι σε μια πολιτική ενός δημάρχου πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας αναστατώνουν, μας θυμώνουν καμιά φορά. Ενώ βλέπουμε τέτοιες λύσεις εδώ και προβλήματα, βλέπουμε πολύ χαλαρά να γίνεται μια γιορτή με προσκεκλημένο κύριο Χατζηγιάννη, για τον οποίο δεν ρωτηθήκαμε ποτέ, κύριε Νατσούλη, ναι. και ο οποίος θα μας τυχήσει, αν σας πω την αλήθεια, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο. Εννοείται για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Βεβαίως. Λέτε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα, ξοδεύονται ποσά μεγάλα για να έρθει η συναυλία. Ακριβώς. Εμένα προφορικά μου δόθηκε απάντηση ότι είναι 6.500 θα στοιχίσει ο κύριος Χατζηγιάννης και γύρω στους 4.000 ο εχολήπτης, 10.000 ευρώ, τα οποία σας λέω προφορικά κιόλας πήρα την. Δεν ρωτηθήκαμε ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι λέμε στον κόσμο, ελάτε να χορέψετε, αλλά θα το πληρώσετε ακριβά, ή είμαστε τελικά ένας πολύ φτωχός Δήμος με ακριβά γούστα. Θα έλεγα ότι εκεί θα μπορεί να υπάρξει όμως ο αντίλογος, γιατί λέμε ότι η Καστοριά, ειδικά το χειμώνα, είναι μια η πλέον τουριστική σεζόν της. Θα πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για αυτήν την περίοδο να είμαστε όσο πιο εντυπωσιακοί γι' αυτό, μπορούμε. Γι' αυτό και ψηφίσαμε χθες τη Χριστουγεννιάτικη αγορά ψηφίσατε, και το πάρκο και θα χαρούμε πάρα πολύ. Ωστόσο, η συναυλία του Χατζηγιάννη δεν απευθύνεται στους τουρίστες. Ναι. Θα γίνει στο άναμα του δέντρου ναι. Μια ωρίτσα εδώ για τους πολίτες. Μάλιστα. Καταλάβατε, γι' αυτό το αναφέρω. Εκεί λοιπόν να διαφωνείτε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε κυρία Σπύρου, ένα ακόμη θέμα. Πιθανά και αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες τέλος πάντων, πάμε τώρα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα αφού κλείσαμε το συγκεκριμένο, ναι, ναι. Να έρθουν σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης της Καστοριάς πρόσφυγες, μετανάστες ή δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, και αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν δεν ξέρεις και ποιος έρχεται στην γειτονιά σου. Στην πόλη σου. Είχατε πει κάποια πράγματα και προεκλογικά γι' αυτό. Θέλετε να μας πείτε και την δική σας άποψη. Γιατί το λέω αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα, προς το τέλος της εβδομάδας, ο κύριος Κορενσίδης είχε δώσει μια συνέντευξη. Μεταξύ των άλλων, μίλησε και για το μεταναστευτικό που είπε ότι είναι ένα εθνικό ζήτημα. Είμαστε αλληλέγγυοι στο εθνικό πρόβλημα. Θέλουμε να στηρίξουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας. Η φιλοξενία πρέπει να τεθεί κάτω από συγκεκριμένους όρους όμως, τόνισε, ώστε να μην χαθεί η εθνική ταυτότητα.
Γνωρίζω την κατάσταση, η όλη κατάσταση και φυσικά με ανησυχεί. Είναι εύκολο να πεις πως δεν τους θέλω, αλλά άλλο τόσο εύκολο είναι να κάνεις επικοινωνιακή πολιτική. Απαιτείται ένας καλός σχεδιασμός από όλους, ως το δυνατόν καλύτερη και καταλληλότερη αντιμετώπιση. Ναι. Συνεχώς πετάει το μπαλάκι σε εμάς για επικοινωνιακή πολιτική, αλλά στην επικοινωνιακή πολιτική δεν το φτάνει κανένα στο δήμαρχό μας, κύριε Νατσούλη. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των μεταναστών, είναι ένα θέμα που με απασχολεί προεκλογικά, όπως είπατε. Ναι. Έχω ζητήσει. Βλέπατε ότι έρχεται αυτή η ώρα, πώς έρχεται βεβαίως, τώρα δηλαδή, μάλιστα. Τα βλέπουμε όλοι στην τηλεόραση, όπως βλέπουμε και πάρα πολλούς δημάρχους να βγαίνουν μπροστάριδες. Γιατί σε τόπους όπου έχουν πανεξέλεγκτα μετανάστες, που ήταν τοπικοί τουριστικοί συγγνώμη, προορισμοί, έχουν καταστραφεί τουριστικά. Έχουν καταστραφεί. Και είδαμε δημάρχους να βγαίνουν στους τηλεοράσεις και να φωνάζουν, να δηλώνουν παρέτηση από τα δημοτικά συμβούλια. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, αν γνωρίζει την κατάσταση, όπως είπε ο κ. Κοριτζίδης, θα τον παρακαλούσα να μας ενημερώσει και εμάς. Εγώ θεωρώ ότι δεν τη γνωρίζει την κατάσταση, διότι. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Περίπου πριν 10 μέρες, πρώην μερεσίας διατάξεως τοποθετήθηκα και ζήτησα να κάνουμε ψήφισμα, το οποίο θα το φέρω εγώ ήδη για την επόμενη φορά. Να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος, ζήτησα να πάρει θέση για το μεταναστευτικό, να μας πει ποιους μηχανισμούς θα εφεύρει ο Δήμος ώστε να προστατευτεί η πόλη, οι πολίτες, ο τουρισμός. Και εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, όχι, δηλαδή να μην έρθει κανείς, αλλά ποια είναι τα μέτρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να καθυστερούμε, απευθύνθηκα στον κύριο Δήμαρχο, όταν θα έρθει το πρόβλημα, μετά θα είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε, καταλάβατε. Μάλιστα. Η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζω, έχω προσπαθήσει και με τους υπόλοιπους τοπικούς άρχοντες, έχω έρθει σε επαφή και με την περιφέρεια, μου είπε και με τον βουλευτή μας να πάρω απαντήσεις κτλ. Δεν ήξερε κανείς να μου πει τίποτα. Και περιμένουμε. Αυτό. Δεν γνωρίζουμε κάτι. Οπότε σίγουρα δεν είναι ενήμερος, γιατί θα μας είχε ενημερώσει και εμάς. Ωστόσο, εμείς θα φέρουμε ψήφισμα την επόμενη φορά. Άρα, μισό λεπτό, τι θα κάνετε πάνω σε αυτό το θέμα? Θα φέρουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα το διαμορφώσω εγώ με την ομάδα μου, να το ψηφίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Που θα λέει τι είναι η κεντρική του ιδέα. Μέτρα. Θα προτείνουμε να πάρουμε κάποια μέτρα για το Δήμο όσον αφορά τους πρόσφυγες. Άρα, εσείς λέτε, για να το καταλάβουμε όμως, με το ψήφισμα, ναι, που θα φέρετε, λέτε όχι να μην έρθουν ή λέτε να έρθουν με προϋποθέσεις? Τι ακριβώς θα λέτε? Αν ήταν και στο χέρι μας να πούμε όχι να μην έρθουν, θα λέγαμε όχι να μην έρθουν, κύριε Νατσούλη. Αν θέλετε να σας πω, μάλιστα, πραγματικά τη σκέψη μου. Όμως, επειδή δεν νομίζω να το καταφέρουμε αυτό. Ναι. Θα κοιτάξουμε να λάβουμε τα μέτρα μας όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για την πόλη, για τους πολίτες και για την ανάπτυξη της πόλης. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν όλοι προεκλογικά είπαμε ότι η Καστοριά θα πρέπει από εδώ και πέρα κυρίως να στραφεί στον τουρισμό, είχαμε συμφωνήσει όλοι σε αυτό, και ότι ο τουρισμός θα πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη της πόλης. Καταλαβαίνετε ότι αν αφήσουμε ανεξέλεκτα τους μετανάστες σε κεντρικά ξενοδοχεία μέσα στην πόλη να κρέμονται στα σκοινιά τα ρούχα τους, καταλάβατε, λες και βρίσκονται σε τσαντήρια, γιατί έχουμε δει αυτές τις εικόνες στο κέντρο της πόλης, και να μην υπάρχουν και ξενοδοχεία να φιλοξενήσουν και τους τουρίστες, αν θέλετε, τελείωσε, καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει μέλλον για την πόλη. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι αυτή η εικόνα, δεν θέλετε να σκεφτείτε μια τέτοια εικόνα σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης, να κρέμονται ρούχα και σκοινιά, πλημμένα και τα λοιπά ρούχα, δίνοντας μια εικόνα τζαντιριού, όπως την χαρακτηρίζετε. Τζαντιριού. Λοιπόν, κύριε Σπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με την κυρία Σπύρου.